Λέοντας σε πέλαγη ευτυχίας και με την κορούλα του αγκαλιά βγήκαν από το μυευτήριο ο Θανάσης Πάτρας και η σύζυγό του Κατερίνα Παγών. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Κώστα τον Πάντο που είναι εκτός από ένας καταπληκτικός επιστήμονας και ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Ήταν όλα υπέροχα, ήρθαν όλα έτσι όπως έπρεπε να έρθουν. Ο γνωστός παρουσιαστής αγχώνεται. Για ποιο λόγο, μας τον εξηγεί στην κάμερα. Φίλε, δύσκολη στιγμή διαχείρισης άγχους, να καταλάβεις. Αυτό που λένε πελάγι ευτυχίας είναι γεγονός πραγματικά. Θα σε αγχώσει η πρώτη μέρα που θα την πας στο παιδικό ή την πρώτη φορά που θα σου πει μπαμπά δώσ' μου λεφτά να βγω έξω με τον Γιώργο? Νομίζω ότι δεν υπάρχει στιγμή στη ζωή μετά στην εξέλιξη που δεν θα σε αγχώσει. Και όταν θα την πας στο παιδικό σταθμό θα αγχωθείς, και όταν θα βγει το πρώτο ραντεβού θα αγχωθείς, και όταν θα παντρεύεται θα αγχωθείς, και όταν θα κάνει δικό της παιδί θα αγχωθείς. Είναι τρομερό. Να το κάνεις, Γρηγόρη μου, σύντομα. Ο μπαμπάς Θανάσης και η μαμά Κατερίνα φεύγουν για το σπίτι τους. Το ροζ δωματιάκι περιμένει την μικρή κορούλα τους. Και να κάνω και την ερώτηση που κάνουν όλοι. Σε ποιον μοιάζει? Παιδιά, είναι η ίδια ο Πάτρας όμως. Είναι φτιστή. Δεν λέω. Πάντως τα χρώματα είναι η ίδια. Τώρα, ξέρεις, φυσιογνωμικά, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Αλλάζει ούτως ή άλλως καθημερινά. Ποιο είναι το φαγητό που θες να τις μαγειρέψεις τώρα? Αν έχεις τη δυνατότητα να τις μαγειρέψεις ένα φαγητό. Θέλω να πίνει περισσότερο γάλα. Τίποτα άλλο δεν θέλω να τις κάνω αυτή τη στιγμή. Να σας ζήσει.